Ποιος είναι λοιπόν ο Θεός με τα άσπρα, ή μήπως δεν είναι Θεός? Μήπως έχει και αυτός τους ίδιους φόβους με εμάς? Μήπως και αυτή είναι μια δουλειά όπως όλες οι άλλες? Και τι σκέφτονται σήμερα, την εποχή του κορονοϊού, οι άνθρωποι με τα άσπρα? Νιώθουν άτυχοι, ή μήπως νιώθουν και τυχεροί που αυτή η δικιά τους ιατρική γενιά δηλαδή θα αναμετρηθεί με το θεριό? Ένα podcast λοιπόν με τις ιστορίες τεσσάρων γιατρών. Ερώτημα πρώτο. Γιατί επιλέγει κάποιος την ιατρική? Πώς γεννιέται δηλαδή σε ένα μικρό παιδί η απόφαση «θα γίνω γιατρός»? Γεννιέται από πολλά πολλά χρόνια πριν. Θυμάμαι τον παππού μου, ο οποίος έπαθε ένα αλλεργικό σοκ και ο οικογενειακός μας γιατρός έφτασε στο σπίτι με τις πιτζάμες του και με μία ένεση έσωσε τον παππού. Εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι ήταν η στιγμή που επέλεξα αυτή τη ζωή, γιατί θεωρώ ότι η ιατρική είναι στάση ζωής, είναι αγάπη, ένα όνειρο που πραγματικά χρειάζεται μεγάλη αφοσίωση. Ακούσαμε την πηγή Περδικάκη. Είχα την τύχη να έχω τον πατέρα μου γιατρό και ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά να ακούω ιστορίες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τον Εμφύλιο Πόλεμο, από τη γιαγιά μου και τον παππού μου που δημιουργούσαν συνθήκες ασφάλειας σε μικρούς καταβλισμούς προσφύγων. Και αυτή η συνένωση των δύο προσεγγίσεων, μια απίστευτη πίστη ότι μπορείς να κάνεις πράγματα για τους άλλους. Έτσι σιγά σιγά οδηγήσει στην ιατρική. Ήταν ο Γιάννης Μπουκοβίνας. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ξεκίνησα από αγάπη για την ιατρική. Εγώ ξεκίνησα για την αγάπη για την αρχιτεκτονική. Αυτό ήθελα να γίνω. Όμως για οικογενειακούς λόγους δεν μπόρεσα τα τελευταία χρόνια του σχολείου να κάνω σχέδιο και επειδή ήμουν μια πολύ καλή μαθήτρια, μια επόμενη εναλλακτική λύση ήταν η ιατρική. Επομένως έγινε γιατρός ως plan B. Όμως την αγάπησα και την αγαπώ πάρα πολύ και αν κάτι με ξεκουράζει είναι ότι το αγαπώ. Όταν χάνετε κάποιον ασθενή, το σκέφτεσαι το βράδυ? Όλοι οι γιατροί στενοχωριόμαστε όταν χάνουμε έναν ασθενή και ιδιαίτερα έναν νέο ασθενή. Εκείνο που πικραίνει πολύ είναι αν δεν έχουμε δώσει αυτό που θα μπορούσαμε να δώσουμε στον ασθενή την ώρα που το χρειαζόταν. Επομένως, όλοι έχουμε δοκιμάσει αυτό το αίσθημα της πικρίας, της απώλειας του αρρώστου και αυτή την περίοδο με το COVID ακόμη περισσότερο. Ήταν η απάντηση της Αναστασίας Άνθη. Στην Αίγυπτο έχω γεννηθεί. Μάλιστα σε χωριό της Αιγύπτου, σε ένα σπίτι διόροφο, το οποίο χωριό ονομαζόταν η Λίμνη του Λιονταριού, έτσι λέγεται, στα αραβικά βέβαια. Γεννήθηκα λοιπόν σε ένα διόροφο σπίτι, στον πάνω όροφο, και από κάτω μας ακριβώς όλο το σπίτι ήταν ένα ιατρείο ενός εξαιρετικού παθολόγου, ο οποίος έκανε τα πάντα. Ξεγέννησε και τα πέντε παιδιά που γέννησε η μητέρα μου, ήταν δηλαδή και γυναικολόγος. Όταν χρειαζόταν έβλεπε εμάς τα παιδιά όλα, αλλά ήταν και παιδίατρος. Ό,τι τραυματίες υπήρχαν σε μια διάμετρο αρκετά μεγάλη στο χωριό αυτό, το φέρνανε στο γιατρό αυτόν. Ακούσαμε τον Δημήτρη Καφετζή. Τι είναι όμως αυτό που ζούμε? Στους ανθρώπους που σας ρωτούν αυτές τις μέρες, αυτούς τους μήνες, τι είναι αυτό που μας βρήκε? Τι απαντάτε? Η ιατρική από τότε που υπήρχε έχει μια τέτοια πορεία. Δημιουργήθηκε η ψευδαίσθηση ότι τα λύνουμε όλα τα προβλήματα, αλλά ξεχνάμε την ιστορία, πώς ήταν οι επιδημίες, οι πανδημίες στο παρελθόν και πώς η ιατρική κάνει κάποιους κύκλους. Το έχει πει με διαφορετικό τρόπο ένας φιλόσοφος, ότι εκεί που περιμέναμε την ιατρική να φέρει το φάρμακο της αιωνιότητας, αγωνιζόμαστε να αντιμετωπίσουμε έναν απλό ιό. Και αυτό μας έχει τρομάξει πάρα πολύ. Ναι, γιατί δείχνει τα όρια της ιατρικής και τα όρια του ανθρώπου. Κάναμε κάποιο λάθος από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο και ξαναφούντωσε η πανδημία?
Βεβαίως, ενώ ξέραμε ότι θα έρθει το δεύτερο κύμα, δεν συζητάγαμε πώς θα είμαστε προετοιμασμένοι και συζητάγαμε για το εμβόλιο, λες και το κάνουμε εμείς το εμβόλιο και συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Οι συζητήσεις ήταν γύρω από το εμβόλιο, όχι πώς θα προετοιμαστούμε για το δεύτερο κύμα. Άρα, δώσαμε μια υπεραισιοδοξία, λέτε, στον Έλληνα, ότι να, έρχεται το εμβόλιο, σωθήκαμε, ας κάνουμε ό,τι θέλουμε στη ζωή μας. Ναι, μας δημιουργήθηκε μια αισιοδοξία επειδή τα πήγαμε καλά στο πρώτο κύμα. Το γιορτάσαμε πάρα πολύ και μετά εισπράττουμε τα αποτελέσματα. Ήταν η Αναστασία Άνθη. Οι ιοί αυτοί οι οποίοι έρχονται κατά καιρούς από διάφορες περιοχές του πλανήτη μας και λειτουργούν σαν πρόσφυγες περιβαλλοντικής καταστροφής, μας αναγκάζουν να σκεφτούμε πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αφήνοντας ένα ανοιχτό, κυριολεκτικά ανοιχτό μέλλον για αυτά που δεν γνωρίζουμε και για τα οποία πρέπει να ελαττώσουμε το υπερεγό μας μέσα στο γενικό καλό. Θεωρείτε ότι κάναμε κάποιο λάθος από την άνοιξη μέχρι τον χειμώνα και φούντωσε ξανά η πανδημία? Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζω πολύ συχνά τώρα τελευταία ότι έπρεπε να βάλουμε μάσκα όλοι νωρίτερα. Μπορούσε να βάλει ενδεχομένως τη μάσκα νωρίτερα. Από την άλλη πλευρά, η μάσκα αποανθρωποιεί την καθημερινότητά μας, μας κρύβει το σημαντικότερο κομμάτι που είναι το στόμα, που είναι το χαμόγελο, η έκφραση, και είναι πολύ δύσκολο σε μια καθημερινή σχέση να την επιβάλλεις. Η μάσκα είναι μια μορφή προστασίας, αλλά δεν είναι η μόνη. Ήταν η απάντηση του Γιάννη Μπουκοβίνα. Απαντώ ότι αυτό θα περάσει, αυτή είναι η ζωή, με τα πάνω της, με τα κάτω της, με την φροντίδα των υγειονομικών που τώρα φαίνεται ίσως πιο έντονα, γιατί οι τηλεοράσεις συνεχώς δείχνουν την προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δεν το κάνουμε τώρα. Αυτό το κάνουμε πάντα. Οι μονάδες συντακτικής θεραπείας, παραδείγματος χάρη, λειτουργούσαν και λειτουργούν πάντα. Δηλαδή, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι τις μονάδες. Θυμάμαι επίγοντα περιστατικά να έρχονται και να πρέπει να πέσουμε επάνω, να κινδυνεύσουμε πολλές φορές, αλλά δεν το σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Κάνεις αυτό το οποίο επέλεξες να κάνεις. Είναι επιλογή ζωής. Ήταν η άποψη της πηγής Περδικάκη. Αυτό είναι μια κατάρα του Θεού. Γιατί πραγματικά τώρα να είμαστε κλεισμένοι όλοι μέσα όλο αυτό τον καιρό, το μόνο που κάνω εγώ είναι να φύγω το πρωί να πάω στο νοσοκομείο και το μεσημέρι να επιστρέψω. Μετά κάθομαι σπίτι, δεν βγαίνω πουθενά. Συνεπώς είναι ένα είδος κατάρας. Πάντως, ιατρικά δεν πιστεύουμε στις κατάρες, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι. Ιατρικά βέβαια ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Αυτό συμβαίνει κάθε 100 χρόνια περίπου. Το έχουν πει χιλιάδες φορές στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και θα ξανασυμβεί κάποια χρόνια πάλι. Τι λάθος όμως κάναμε την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και έχουμε αυτό τον χειμώνα το φούντομα ξανά της πανδημίας? Το λάθος το μεγάλο ήταν ότι δεν δώσαμε σημασία στην πανδημία. Και δεν δώσαμε σημασία γιατί το 80% των όσων νοσήσουν δεν έχουν βαριά συμπτώματα. Δεν έχουν και καθόλου συμπτώματα πολλές φορές. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχει συμπτώματα και ακούς ότι ο τάδε αρρώστησε, αλλά είναι μια χαρά τώρα. Το βλέπει ο κόσμος αυτό, σου λέει δεν είναι τίποτα, μια γρήπη είναι. Και βεβαίως αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν άτομα νέας ηλικίας, όχι μόνο μεγάλοι, που μπορεί να χάσουν τη ζωή τους από αυτό το πράγμα ή να τους αφήσει κουσούρι. Συνεπώς τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι φανταζόμαστε. Ακούσαμε τον Δημήτρη Καφετζή. Είναι ήρωες οι γιατροί. Οι χειρουργοί χθες, οι εντατικολόγοι σήμερα, οι ογκολόγοι αύριο, είναι ήρωες. Και αν δεν είναι οι γιατροί οι ήρωες του 2020, σε ποιον θα δίνατε αυτόν τον τίτλο? Δεν μου αρέσει η λέξη ήρωας. Είναι η δουλειά που κάνει κάποιος. Πρέπει να την αγαπάει αυτή τη δουλειά για να την κάνει. Άρα την κάνει με αγάπη. Όπως ένας πυροσβέστης που πάει να σβήσει τη φωτιά, γιατί υπάρχει φωτιά και ο πυροσβέστης πρέπει να τη σβήσει. Ήταν η άποψη της Αναστασίας Άνθη.
ήρωες σε αυτή την ιστορία είναι όλοι όσοι εργάζονται στα νοσοκομεία και δεν φοβούνται τον κίνδυνο και έχουν βάλει τα στήθια τους μπροστά για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. Να σας πω μια ιστορία. Την εποχή που έκανα ειδικότητα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, είχα διευθυντή τον αείμνηστο τον Σπύρο τον Δοξιάδη. Η προϊσταμένη των νοσηλευτριών ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν δίπλα σε κάθε ασθενή. Ήταν μόνιμα στους θαλάμους, παρακολουθούσε τι γίνεται με τα παιδιά που νοσηλευόντουσαν, παρακολουθούσε το γιατρό, εάν κάνει τη δουλειά του καλά ή όχι. Πάρα πολλές φορές την είχα δει να μαλώνει γιατρούς, γιατί ήμασταν νέοι τότε και πολλά πράγματα δεν τα ξέραμε. Αυτή μας δίδαξε πάρα πολλά και η αλήθεια είναι ότι και εγώ της οφείλω πάρα πολλά αυτής της κυρίας. Θα την ονόμαζα σίγουρα ηρωίδα. Ήταν ο Δημήτρης Καφετζής. Δεν είναι θέμα ηρωισμού ή ιατρική. Είναι θέμα αγάπης. Απλής αγάπης για τον άνθρωπο, αγάπης για την ιατρική. Τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχουν ήρωες. Δεν είμαστε ήρωες. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ή τους άλλους γιατρούς ήρωες. Τους θεωρώ όμως ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο να θεραπεύουν, στο να σώζουν και ό,τι άλλο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει. Ήταν η απάντηση της Πηγής Περδικάκη. Οι φροντιστές είναι οι ήρωες της καθημερινότητας για μένα στους ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Και όταν λέω φροντιστές, εννοώ τους ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον του ασθενούς. Τη γυναίκα ενός ασθενούς, την κόρη ενός άλλου, την μάνα ενός άλλου, την νοσηλεύτρια, τους ανθρώπους που κάνουν κατοίκον φροντίδα, οι γυναίκες που έρχονται από κάποιες ξένες χώρες, αλλά μπορεί να είναι και άνθρωποι επαγγελματίες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται από κανένα σύστημα υγείας. Ακούσαμε τον Γιάννη Μπουκοβίνα. Το 2020 όμως κλείνει με ένα φως στο βάθος. Δεν είναι το φως που θα εξαλείψει με μια στην κρυζάδα της ζωής μας, αλλά είναι ένα φως. Είναι οι εμβολιασμοί που έρχονται. Τους περιμένουν άραγε με την ίδια αγωνία και οι γιατροί. Ναι, το περιμένω. Περιμένω ότι θα βοηθήσει ο εμβολιασμός στο να προσπεράσουμε και αυτήν την πανδημία. Δεν είναι όμως το εμβόλιο μόνο που θα μας βοηθήσει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στον ιό. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι δεν χρησιμεύουν σε τίποτα τα μέτρα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι όμως που βοηθούν την επιστήμη ακολουθώντας τις οδηγίες και έχοντας εμπιστοσύνη στους γιατρούς. Πιο πολύ θα μας βοηθήσει η εμπιστοσύνη του κόσμου και στο να ακολουθήσει ο κόσμος τις οδηγίες μας. Ήταν η Πηγή Πυρδικάκη. Ναι, ομολογώ ότι ο εμβολιασμός θα με ανακουφίσει πάρα πολύ όταν ξεκινήσει. Θεωρείτε ότι το εμβόλιο, το φάρμακο, για να βγει, για να έρθει γρήγορα, είχε ως αποτέλεσμα να παρακάμψουμε και κάποιους κανόνες ασφαλείας? Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ξέρετε, στην αρχή όταν ξεκίνησαν να μελετώνται τα εμβόλια αυτά, είχα αυτή την αίσθηση. Ωστόσο, όσο περνάει ο καιρός και όσο μελετώ καλύτερα με ποιο τρόπο τα έχουν φτιάξει, έχω πιστεί 100% ότι είναι απόλυτα ασφαλή και πολύ καλά μελετημένα. Ήταν η άποψη του Δημήτρη Καφετζή. Όχι, δεν περιμένω με αγωνία τη μέρα των εμβολιασμών, γιατί θα είναι τυπικοί εμβολιασμοί όπως κάνουμε για τη γρήπη και τα αποτελέσματα θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Άρα δεν σηματοδοτεί κάτι, μάλλον την ελπίδα μας ενισχύει ότι στο μέλλον θα είμαστε καλύτερα. Πολλοί που δεν αρνούνται το εμβόλιο λένε ότι μήπως έγινε βιαστικά. Φαίνεται ότι δεν έχουν παρακαμφθεί κάποιοι σημαντικοί κανόνες ασφάλειας. Πιστεύω ότι θα είναι ασφαλή τα εμβόλια. Οι άνθρωποι που έρχονται στο Αττικόν έχουν την αφιβολία μέσα τους για αυτό που ζουν? Έχουν φόβο μέσα τους οι άνθρωποι που έρχονται στα νοσοκομεία. Στην αρχή αν θα είναι θετικοί, αν θα έχουν κορονοϊό και μετά πόσο βαριά θα το περάσουν. Και μάλιστα όταν ξέρουν ότι δίπλα είναι η μονάδα αντατικής θεραπείας και βλέπουν και ακούνε πολλά, φοβούνται ακόμα περισσότερο.
Μπορώ όμως να πω ότι έχουν μία εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή μας που βλέπω τέτοια εμπιστοσύνη απέναντι στις μονάδες εντατικής θεραπείας να ακούγονται, ότι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, ότι χρειάζεται να ενισχυθούν και να το εννοούν αυτοί που το λένε, γιατί μέχρι τώρα δεν το εννοούσαν. Φοβάστε? Όχι. Νομίζω άμα παίρνεις τα μέτρα σου σαν γιατρός πάντα θα κινδυνεύεις, άλλωστε όλα τα επαγγέλματα έχουν για κάποιους κινδύνους. Και από την αρχή δεν φοβόμουν και εγώ και πολλοί συνάδελφοι. Στην αρχή μάλιστα είμαστε και λίγο χαρούμενοι, γιατί ήταν πρώτη φορά στη ζωή μας που βλέπαμε μία αρρώστια που δεν την είχαμε διαβάσει στα βιβλία. Ήταν κάτι το καινούριο, οπότε ήταν πολύ challenging να δούμε τι είναι αυτό που είναι μπροστά μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Πιστεύετε ότι έχουμε ανάγκη και από ένα εμβόλιο για την συνωμοσιολογία, ένα εμβόλιο για τους ψεκασμένους? Όχι, δεν χρειαζόμαστε εμβόλιο για τους ψεκασμένους. Νομίζω η ζωή θα το αποδείξει. Είναι θέμα χρόνου. Απλώς μην έχουμε απώλειες μέχρι να το αποδείξει. Γιατί οι εμβολιασμοί είναι ο τρόπος που η ανθρωπότητα ξεπέρασε πολλά προβλήματα. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύει η ιατρική σήμερα, τα εμβόλια. Έτσι άλλαξε η ιστορία. Είναι δυνατόν να το αμφισβητήσει κάποιος αυτό? Ήταν η απάντηση της Αναστασίας Άνθη. Πιστεύω ακράδαντα ότι ό,τι καλύτερο έχει κάνει η ανθρωπότητα και η επιστήμη της ιατρικής είναι μέσα από τους εμβολιασμούς να εκριζώσει πολλές μεγάλες αρρώστιες οι οποίες μας ταλαιπωρούσαν. Ο εμβολιασμός θα γίνει σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Καλώς γίνεται με εθελοντική συμμετοχή και όχι με υποχρεωτικό εμβολιασμό και θα φτάσει μέχρι το σημείο εκείνο στο οποίο θα δημιουργήσει ανοσία. Δεν ξέρουμε όμως αν αυτή η ανοσία ακόμα θα είναι διαρκής, θα είναι ανανεούμενη ή θα χρειάζεται συνεχώς boost διαφόρων εμβολίων ανάλογα με τις μεταλλαγές του ιού. Κάποιοι λένε, χωρίς να αρνούνται την ανάγκη να γίνουν τα εμβόλια, ότι οι επίγουσες ανάγκες να βρεθεί ένα εμβόλιο ίσως να οδήγησαν σε μια παράκαμψη κάποιων κανόνων ασφαλείας. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχει συμβεί αυτό? Θα διαφωνήσω ξεκάθαρα. Αυτό που επιταχύνθηκε είναι όλη η γραφειοκρατία στο να τρέξουν γρήγορα οι κλινικές μελέτες. Από την ώρα που θα συλληφθεί η ιδέα μέχρι το να τρέξει μια κλινική μελέτη μπορεί να περάσει και ένας και ανάμιση χρόνος εξαιτίας γραφειοκρατικών εμποδίων. Αυτό ακριβώς το κομμάτι παρακάμφθηκε με σύντομες διαδικασίες έγκρισης των κλινικών μελετών. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς. Κάποιοι λένε τρέχουμε να βρούμε το εμβόλιο για το κορονοϊό. Γιατί τόσα χρόνια δεν έχουμε βρει το φάρμακο για τον καρκίνο? Γιατί ο καρκίνος δεν είναι μία αρρώστια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία ταυτότητα ίδια σε μία ασθενή με καρκίνο μαστού με μία άλλη. Υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες. 50 χρόνια μετά την κήρυξη του πολέμου εναντίον του καρκίνου από τον πρόεδρο Νίξον, καταφέραμε και κάναμε σημαντικές προόδους σε επιμέρους υποκατηγορίες ασθενών με διάφορους καρκίνους. Θα απαλλαχτούμε ποτέ από τον καρκίνο? Όχι. Δεν θα απαλλαχθούμε ποτέ, γιατί ο καρκίνος είναι ένα ον που έχει DNA, που έχει RNA, που ζει μαζί μας, που εξελίσσεται μαζί μας. Επομένως, δεν θα απαλλαχθούμε ποτέ, αλλά θα συμβιώσουμε όπως συμβιώνουν τα διάφορα πρόβατα μαύρα άστρα σε μια στάνη. Ήταν ο Γιάννης Μπουκοβίνας. Και εντάξει με τα εμβόλια. Σε όλες τις άλλες μικρές και μεγάλες ατομικές περιπέτειες, οι γιατροί λένε την αλήθεια ή λένε και όμορφα ψέματα? Γιατί ναι, ο καθένας έχει δικαίωμα να ξέρει, αλλά και τα αισιόδοξα ψέματα έχουν και αυτά την θεραπευτική τους αξία. Ή μήπως όχι? Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής και να είμαι αληθινός όσο μπορώ. Αν δεν πω την αλήθεια στον ασθενή μου, είναι για να τον προφυλάξω από την ψυχολογική του κατάπτωση ή από το φόβο μήπως τελικά αυτός αρχίσει και τρέχει δεξιά και αριστερά χωρίς λόγο. Δεν θα του έλεγα ψέματα όμως, θα του έλεγα μισή αλήθεια ή λιγότερο από τη μισή αλήθεια, αλλά ποτέ θα του έλεγα ψέματα. Ακούσαμε τον Δημήτρη Καφετζή. Πάντα. Είναι κομμάτι της θεραπείας αυτό. Ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει τι έχει και να βοηθάει στη θεραπεία του. Να κάνει την αγωγή που θα του πεις, γιατί σε εμπιστεύεται και πιστεύει ότι έτσι θα έχει το καλύτερο δυνατό.
ακόμα και όταν είναι ένας νέος άνθρωπος. Πρέπει να ξέρει τις επιλογές που έχει. Ούτε έχετε μπει ποτέ στο πειρασμό να πείτε σε κάποιον κάποια ψέματα για να το απαλύνετε τον φόβο? Όχι, ψέματα δεν έχω πει σε κανέναν ασθενή. Απλώς κάποια φορά μπορώ να του πω τις καλές επιλογές πρώτες και να τις τονίσω περισσότερο. Να του δώσω λίγο κουράγιο. Να πάρει την απόφαση. Ποτέ ψέματα και ποτέ τη μισή αλήθεια. Δεν υπάρχει μισή αλήθεια. Ήταν η άποψη της Αναστασίας Άνθη. Στην προσπάθειά μας να πούμε την αλήθεια θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας να μην συντρίψουμε αλλά και να μην αποκοιμήσουμε. Είναι αυτή η λεπτή ισορροπία του να δώσεις την αλήθεια με δόσεις. Αφού κατανοήσεις πρώτα το πολιτιστικό, κοινωνικό, βιωματικό υπόβαθρο του ανθρώπου που έχεις απέναντί σου. Χέρι με χέρι, ο γιατρός στον ασθενή, ο ασθενής στον γιατρό, καταλήγει στο τέλος να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης, ώστε όταν φτάσουν και τα άσχημα ή το τέλος της ζωής, να μπορεί να κουμπίσει πάνω σου και ταυτόχρονα όλοι εμείς να μάθουμε από τη σοφία του ετοιμοθάνατου, την οποία τόσο πολύ την έχουμε βάλει στο πλάι. Ήταν η απάντηση του Γιάννη Μπουκοβίνα. Τα πάει καλά η Ελλάδα? Ναι, την ξέρω την απάντηση. Στο πρώτο κύμα πήγαμε καλά, τώρα δυσκολευόμαστε. Όμως υπάρχει κάτι που ζηλεύουμε από τις άλλες χώρες? Και γενικότερα, θα κλέβατε κάποια από τα ιατρικά επιτεύγματα άλλων χωρών? Κοιτάξτε, εκείνο που ζηλεύω πάρα πολύ από τις προηγμένες χώρες είναι η χρηματοδότηση που έχουν. Μιλάω τώρα για τα ποσά που παίρνει ένας δικός μας ερευνητής σε σχέση με έναν ερευνητή Αμερικανό ή Γάλλο ή Εγγλέζο ή Γερμανό. Ή έχουν στη διάθεσή τους κονδύλια πάρα πολύ μεγάλα με τα οποία μπορούν πραγματικά να κάνουν θαύματα. Εμείς δυστυχώς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι απλές κλινικές μελέτες. Πολύ δύσκολα θα κάνουμε κάτι έτσι πιο μοριακό ή πιο εξειδικευμένο. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουμε τις κατάλληλες δομές και δεν έχουμε τα κατάλληλα λεφτά. Κανείς δεν επενδύει σε εμάς εδώ πάνω στο θέμα της έρευνας, στην οποία υστερούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Ακούσαμε τον Δημήτρη Καφετζή. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από τις άλλες χώρες. Θα έλεγα ότι έχουμε γιατρούς με πολλές γνώσεις, καλούς επιστήμονες και ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιλέξει να σταθούν δίπλα στον άρρωστο, να δουλεύουν με απίστευτη δύναμη. Δεν νομίζω ότι έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από τις άλλες χώρες. Έχετε σπουδάσει ιατρική στη Ρώμη και ταυτόχρονα έχετε σπουδάσει και στο Πεκίνο και έχετε σπουδάσει βελονισμό. Κάτι που πριν από μερικά χρόνια θα το έλεγε κάποιος αιρετικό, έτσι δεν είναι? Πείτε μου καμιά ιστορία από την εκπαίδευσή σας στην Κίνα. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι τεράστια δημόσια νοσοκομεία θεραπεύαν τους ασθενείς τους με βελονισμό και με βότανα. Χρησιμοποιούν ακόμα μέχρι σήμερα πολύ τα βότανα οι Κινέζοι και πολλά φάρμακα είναι φτιαγμένα άλλωστε από βότανα. Στις δυτικές κοινωνίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεχθούν οι γιατροί τον βελονισμό. Είναι μια άλλη λύση σε ανθρώπους που δεν θέλουν να πάρουν φάρμακα. Η δική μου άποψη είναι ότι μπορεί να συνδυαστεί πάρα πολύ καλά η δυτική ιατρική με το βελονισμό. Ήταν η Πηγή Πυρδικάκη. Ξέρετε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι καθημερινά και τα οποία αρέσκεσαι να τα βλέπεις και θα ήθελες να τα υιοθετήσεις στην καθημερινότητά σου. Ένα από αυτά στη διάρκεια που εκπαιδεύτηκα και δούλεψα στη Γαλλία ήταν πόσο σέβεται το σύστημα το χρόνο του γιατρού και του δίνει τη δυνατότητα να μην είναι συνεχώς την πίεση του να δει αρρώστους ή να κάνει πράγματα για τον άρρωστο, αλλά να μπορεί να αφομοιώσει αυτά που είδε από τον άρρωστο το πρωί σε ένα συμβούλιο το μεσημέρι και να μπορέσει να γράψει την τυπώση του το βράδυ. Ήταν η άποψη του Γιάννη Μπουκοβίνα. Τα έχουμε όλα. Δεν θα έκλεβα τίποτα. Στις θεραπείες έχουμε τα πάντα. Ο Έλληνας γιατρός είναι ενημερωμένος και εφαρμόζει σχεδόν όλα αυτά που υπάρχουν διεθνώς. Αν κάτι ζήλεψα,
ήταν ότι ήταν ανοιχτή η γνώση για την Αμερική που έζησα. Αν ζητούσες κάτι, το έπαιρνες. Ήταν open. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν έχεις τα libraries πρόσβαση, ενώ εκεί έχεις πρόσβαση πολύ εύκολα. Εδώ πρέπει κάποιες φορές να πληρώσεις για να δεις ένα άρθρο. Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς. Για κάνετε μια μικρή συγκριτική θεώρηση των πραγμάτων. Στην Ελλάδα ο ασθενής έχει πρόσβαση σχεδόν στα πάντα δωρεάν. Πάει στο νοσοκομείο και μπορεί να τα κάνει όλα. Μπορεί να δει έναν ειδικό γιατρό αμέσως. Στην Αμερική πρέπει να έχεις καλή ασφάλεια και στον Καναδά πρέπει να περάσεις από πολλές ειδικότητες προτού φτάσεις στον ειδικό γιατρό. Άρα μου αρέσει η υψηλή ιατρική της Αμερικής, που δεν την έχουν όμως όλοι, και μου αρέσει που στην Ελλάδα μπορείς σήμερα με ένα άμκα να έχεις πρόσβαση στα πάντα. Ήταν η απάντηση της Αναστασίας Άνθη. Είναι αλήθεια ή είναι μύθος ότι όποια ιατρική πέτρα σηκώσεις στο εξωτερικό, έναν Έλληνα θα βρεις? Ξεχωρίζουν όντως οι Έλληνες γιατροί ή μήπως ξεχωρίζουν μόνο στα δικά μας μάτια? Όχι, δεν είναι μύθος, κύριε Θεοδωράκη. Είναι η πραγματικότητα. Στην προσπάθειά μας σαν εταιρεία ογκολόγων παθολόγων Ελλάδος να διασυνδέσουμε τους Έλληνες ογκολόγους της Διασποράς με τους Έλληνες που ζουν στην πατρίδα μας, ανακαλύπτουμε πολλούς σημαντικούς επιστήμονες. Οι άνθρωποι αυτοί, με τη βαθιά παιδεία που τους κληροδότησε η Ελλάδα, μέσα σε ένα περιβάλλον που έχει καθαρούς κανόνες και στόχους, μπορούν και επιτυγχάνουν, ξεδιπλώνουν όλη τους τη φαντασία, στηριζόμενοι διαρκώς από ένα σύστημα αξιοκρατίας, αλλά και απελευθέρωσης της φαντασίας. Ακούσαμε τον Γιάννη Μπουκοβίνα. Παντού υπάρχουν σπουδαίοι γιατροί. Οι Έλληνες όμως γιατροί νομίζω ότι βάζουν και ψυχή, περισσότεροι τουλάχιστον, και αυτό είναι το σημαντικότερο, πιστεύω, το γιατρό. Αν βάλει και την ψυχή του σε αυτό που κάνει, σίγουρα θα έχει αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα τι είναι? Αυτός που πάσχει να έχει όφελος. Ήταν η άποψη της Πηγής Περδικάκη. Ο Έλληνας έχει 1000 μειονεκτήματα και 1000 προβλήματα. Ωστόσο, είμαστε τρομερή φάρα και πολύ ικανοί άνθρωποι. Εγώ δεν μπορώ να πάψω να σκέπτομαι και να αναγνωρίζω ότι σε όλα τα μέρη του κόσμου Έλληνες πρωτοπορούν σε πολύ ενδιαφέροντες τομείς. Εμείς, παρά το γεγονός ότι τρογόμαστε και πάντα είμαστε πίσω από το να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, παρόλα αυτά πάλι καταφέρνουμε και βρισκόμαστε στην επιφάνεια, γιατί είμαστε έξυπνοι και είμαστε τέτοια φάρα. Αυτό πιστεύω εγώ. Είμαστε διαβόλου κάλτσα. Ήταν η απάντηση του Δημήτρη Καφετζή. Οι Έλληνες γιατροί, αυτοί που σπουδάζουν από την Ελλάδα, από το Πανεπιστήμιο, έχουν καλή βασική μόρφωση και χτίζουν αυτή την γνώση. Επομένως, όπου και να πάνε, επειδή έχουν καλό background, χτίζουν και γίνονται καλοί, φαίνονται καλοί. Είναι έξυπνοι άνθρωποι. Το έχω δει στην Αμερική, το έχω δει στον Καναδά που έχω ζήσει και βεβαίως και στην Ελλάδα. Ο Έλληνας γιατρός είναι καλός γιατρός. Δεν είναι μύθος, είναι αλήθεια. Έφυγαν πολλοί γιατροί όμως. Για Γερμανία, για Σουηδία και κυρίως για καλύτερους μισθούς. Έφυγαν πολλοί γιατροί τα τελευταία χρόνια για να βρουν δουλειά καταρχήν. Νέοι γιατροί με ψηλό επίπεδο γνώσεων δεν έβρισκαν δουλειά. Η δουλειά που έβρισκαν ήταν πολύ πολύ κάτω από τις δυνατότητες που είχαν. Δεν είχαν μέλλον και γι' αυτό έφυγαν. Τώρα θέλουμε να στενεχώσουμε τις μονάδες εντατικής θεραπείας και έχουμε μεγάλη δυσκολία που ποτέ στο παρελθόν δεν την είχαμε. Ήταν η Αναστασία Άνθη. Και όταν τελειώσουν όλα αυτά, γιατί δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα τελειώσει και η καραντίνα και οι αποστάσεις ασφαλείας και οι μάσκες και ο εγκλεισμός στα σπίτια. Όταν λοιπόν σημάνουν οι επιστήμονες τη λήξη του συναγερμού, θα επιστρέψουμε στη ζωή προ-κορονοϊού? Κύριε Θεοδωράκη, η αλήθεια είναι ότι αυτό το ελπίζουμε όλοι. Θα γίνει κάποια στιγμή σίγουρα, αλλά δεν ξέρω πότε. Δηλαδή μην νομίζετε ότι επειδή θα έχουμε τα εμβόλια μέσα στο 21, το 22 θα είμαστε όπως ήμασταν πριν. Το 23 ή το 24 ίσως. Ίσως να ξαναγίνουμε όπως ήμασταν πριν. Η δυσκολία είναι ότι αυτός ο ιός, ο άθελιος, είναι πραγματικά άγνωστος σε εμάς. Είναι πάρα πολλά πράγματα που μαθαίνουμε συνέχεια κάθε μέρα γι' αυτόν. Εάν το εμβόλιο πραγματικά
καταφέρει και τον περιορίσει, θα είναι πολύ ευτυχές το γεγονός αυτό. Ωστόσο, θα έλεγα για τα επόμενα χρόνια, πάντα θα υπάρχει στη σκέψη μας αυτό το νόσημα. Δηλαδή, όπως σήμερα μιλάμε για νοσήματα όπως είναι η μηνυγκίτιδα, όπως είναι η γρήπη, θα μιλάμε και για το COVID-19. Άρα η ζωή μας ακριβώς όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει. Θα καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε και να είναι και αυτό ένα νόσημα από τα καινούργια νοσήματα που συνέχεια ακούμε και συναντάμε. Στο Τέξας πάντως, που έχετε ασκήσει την ιατρική, έχουμε ρεκόρ κρουσμάτων κάθε μέρα. Και πρέπει να έχει κανείς υπόψη του ότι υπάρχει μια τρομερά μεγάλη ποικιλία ανθρώπων με πραγματικά διαφορετικά επίπεδα μόρφωσης, γνώσης, κουλτούρας. Άρα είναι αδύνατο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να υπακούσουν ή το να δοθεί κάποια γραμμή. Βεβαίως πιστεύω ότι και η Προεδρία τελευταία έπαιξε και αυτή ρόλο πολύ σημαντικό στο ότι στο Τέξας αυτή τη στιγμή υπάρχει η έξαρση. Δεν υπήρξε κάποιος πρόεδρος ο οποίος να επέβαλε κάτι. Δεν το επέβαλε δυστυχώς ο Τραμπ. Το άφησε φλούκια αόριστα. Του έλεγε ότι μην δείτε σημασία, αυτό είναι μια γρήπη και θα περάσει. Αυτό παρέστηκε πάρα πολύ κόσμο και αυτά είναι που πληρώνει κανείς τώρα εκεί στο Τέξας. Δεν ξέρω αν θα έρθει ποτέ ένα εμβόλιο για τους συνωμοσιολόγους. Φοβάμαι ότι για τους συνωμοσιολόγους δεν θα έρθει ποτέ εμβόλιο. Και δεν ξέρω πώς να τους πείσω αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή βλέπω πολλές φορές στην τηλεόραση και λένε διάφορα επιχειρήματα τα οποία όταν τα ακούω γελάω. Είναι εντελώς βλακώδη. Και όμως αυτοί τα πιστεύουν. Εάν δεν πάθουμε δεν μαθαίνουμε στην Ελλάδα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο οι Έλληνες, αλλά είναι και πάρα πολλοί άλλοι λαοί που κάνουν περίπου το ίδιο. Εσείς πάντως δίνετε μια μάχη στα social media και ειδικά στο Facebook απέναντι στις θεωρίες συνωμοσίας. Ναι, δίνω μάχη εναντίον της γιατί δεν πρέπει να ζούμε έτσι. Δεν πρέπει να ζούμε ότι συνέχεια συνωμοτούν γύρω μας. Αυτό δεν μου αρέσει εμένα γιατί ποτέ δεν το σκέφτηκα αυτό. Πρέπει να μάθουμε να πιστεύουμε ο ένας τον άλλον, αλλά άμα πιάσουμε κάποιον ο οποίος λέει ψέματα, να τον τιμωρήσουμε. Αυτός για μένα είναι ο τρόπος ο σωστός που θα πρέπει να ακολουθεί κανείς την κοινωνία που ζει. Ακούσαμε τον Δημήτρη Καφετζή. Δεν μπορεί να επιστρέψουμε, δεν γίνεται. Θα έχουμε μια κανονική ζωή ενός άλλου επίπεδου. Ήδη με την τεχνολογία έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Αυτά μπήκαν στη ζωή μας και θα μείνουν. Και ενδεχομένως μερικά θα είναι και καλό που θα μείνουν. Όπως η εργασία από το σπίτι, οι τηλεδιασκέψεις. Τώρα μπορείς να συμμετέχεις σε μια διάσκεψη με ομιλητές από όλο τον κόσμο και να βλέπεις ζωντανά τη γνώμη του. Το οποίο δεν το κάναμε, δεν το θεωρούσαμε ότι αυτό μπορεί να γίνει. Τώρα μπορεί να γίνει. Αυτές τις μέρες έχετε σκεφτεί. Αχ να ήμουν στην Αμερική, αχ να ήμουν στον Καναδά, να είστε ας πούμε σε ένα ερευνητικό κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Οξφόρδη, πού? Έτσι όπως το λέτε ακούγεται πολύ ωραίο. Μπορεί να ήθελα να ζήλευα, να είμαι λίγο πιο πολύ με στην καρδιά της έρευνας, της λύσης. Θα μου άρεσε, ναι. Ήταν η άποψη της Αναστασίας Άνθη. Η αλληλεγγύη των ανθρώπων μπορεί να ξεπεράσει την απειλή, το φόβο του θανάτου. Μία απειλή μπορεί να κρύβει μέσα της σπέρματα ευκαιρίας και αυτά πρέπει να καλλιεργήσουμε, που πρέπει να τα αναπτύξουμε, ώστε να μεταπηδήσουμε σε ένα μέλλον που θα είναι πιο έφορο από την ξηρασία που βιώνουμε αυτή την περίοδο. Ήταν η απάντηση του Γιάννη Μπουκοβίνα. Σίγουρα θα επιστρέψουμε, όπως άλλωστε επιστρέφουμε μετά από κάθε πανδημία. Όμως δεν θα είναι η ίδια η ζωή. Βέβαια η επιστήμη κάνει άλματα. Από τον Ιπποκράτη μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Τον Ιπποκράτη ήταν πιο πολύ τέχνη και αγάπη. Τώρα πια είναι έρευνα και αγάπη πάλι από τον γιατρό για αυτό που κάνει. Ο τρόπος ζωής μας σίγουρα θα αλλάξει και δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερος ή χειρότερος. Θα έλεγα ότι είναι απλώς διαφορετικός. Ακούσαμε την πηγή Περδικάκη. Ποιος αλήθεια είναι ο τελικός σκοπός της ιατρικής επιστήμης? Μήπως είναι η αθανασία? Να μας κάνουν όλους άτρωτους και να ζούμε για πάντα? Θα συμβεί ποτέ? Πρέπει να συμβεί? Δεν ξέρω αν θα είναι καλό αυτό. Ο Σαραμάγκου άλλωστε το έχει αναπτύξει εκτενώς στα διηγήματά του ότι θα δημιουργήσει τρομακτικούς προβληματισμούς και τρομακτική αμηχανία. Νομίζω ότι ευθερημένο τη μέρα που οι άνθρωποι θα πούνε ότι ευχαριστώ που αγαπήθηκα
σε αυτή τη ζωή. Ήταν ο Γιάννης Μπουκοβίνας. Είναι η ποιότητα ζωής μας. Ο τρόπος που θα ζήσουμε τη ζωή μας και ο τρόπος και η αξιοπρέπεια που θα πεθάνουμε. Πέρα από τα φάρμακα, πέρα από τη θεραπεία που δίνεις καθημερινά σε έναν άρρωστο, είναι πολύ σημαντικό να του κρατάς το χέρι για να του δίνεις δύναμη που από την ίδια δύναμη παίρνεις και εσύ. Ήταν η άποψη της πηγής Περδικάκη. Το ότι θα ζούμε πιο πολλά χρόνια, ναι, αυτό σίγουρο είναι. Εγώ πιστεύω ότι σύντομα θα βρεθεί τρόπος που ο άνθρωπος θα περνάει τα 100 χρόνια πολύ εύκολα. Θα βρεθεί τρόπος να μπουν γονίδια στον άνθρωπο που θα τον κάνουν να ζει πιο πολλά χρόνια. Αλλά για να ζει για πάντα, όχι, αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Ακούσαμε τον Δημήτρη Καφετζή. Ο στόχος της ιατρικής σήμερα, κύριε Θοδωράκη, είναι να αντιμετωπίσει τις αρρώστιες. Είτε αιτιολογικά, είτε παρηγορητικά. Αν μπορέσουμε να τις εξαφανίσουμε για κάποιες αρρώστιες, θα ήταν το τέλειο. Αλλά δεν θα συμβεί ποτέ. Κάποιες αρρώστιες τις έχουμε εξαφανίσει. Δεν υπάρχουν. Πολλά από τα λοιμώδη δεν υπάρχουν. Έχουμε κάνει πρόοδους, ειδικά τα τελευταία 100 χρόνια, μεγάλες πρόοδους. Μέσος όρος ζωής είναι πάνω από τα 70. Τον προηγούμενο αιώνα ήταν 35-40. Ήταν η απάντηση της Αναστασίας Άνθη. Ωραία. Και τώρα που μάθαμε τις απόψεις τους, να μάθουμε και ποιοι είναι. Ποιες είναι οι λέξεις που θέλετε να συνοδεύουν το όνομά σας? Εραστής των ιδεών που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, παθολόγος-ογκολόγος, πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος. Ο Γιάννης Μπουκοβίνας είναι ογκολόγος και πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας. Έχει επινοήσει το project «Πόλεις Ελεύθερες Καρκίνου», με χώρους άθλησης, ποδηλατόδρομους, με μείωση των εκπομπών ρήπων, με πράσινες στέγες, με υγιεινά μενού στα εστιατόρια και με δημοτικά ιατρία που αντί απλώς να μετρούν την πίεση, να προχωρούν σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου. Σήμερα εργάζεται στο Ογκολογικό Τμήμα της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης. Έχω μάθει ότι έχει τα δυναμία στον Τολστόι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ο Τολστόι και ο Ντοστογεύσκη χαράξανε τη ζωή μου από μικρό παιδί και θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ στην κατανόηση του σημερινού μας κόσμου. Έλεγε ότι όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανένας δεν θέλει να αλλάξει τον εαυτό του. Αυτό δεν έλεγε? Ναι, αυτό έλεγε και αυτό το βλέπει κανείς και στον τρόπο που προσεγγίζει την αρρώστια. Η αρρώστια δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια σύγκρουση με κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε μάθει, στο οποίο για να μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε πρέπει να βελτιώσουμε και να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Στην αρχή ξεκίνησα σαν παιδίατρος γιατί πίστευα ότι μπορώ να αλλάξω τον κόσμο αλλάζοντας τον τρόπο που σκέφτονται τα παιδιά. Έφτασα σε ένα μεγάλο αδιέξοδο όταν 2 χρόνια μετά την ειδικότητα είχα ένα παιδί με νυχτερινή ενούρηση, το οποίο το βίαζε ο πατέρας του. Και η καλύτερη λύση που μπορούσα να προσφέρω για αυτό το παιδί ήταν να πάει σε ένα ορφανοτροφείο κάπου στην Καβάλα. Έτσι έκανα τη στροφή στην ογκολογία, όπου βρήκα πραγματικά ένα πλούσιο έδαφος για να ασκήσω αυτό το καθήκον με την δική μου διάσταση. Επανέρχομαι στο ερώτημα. Ποιες είναι οι λέξεις που θέλετε να συνοδεύουν το όνομά σας? Κάποιοι με φωνάζουν γιατρό. Κάποιοι με φωνάζουν πηγή. Όπως και να με φωνάξουν, για μένα είναι το ίδιο. Η ζωή μου είναι αφιερωμένη στην ιατρική. Αυτό που με χαρακτηρίζει είναι η επιλογή ζωής να μείνω στην περιφέρεια. Να είμαι δίπλα στον άνθρωπο, δίπλα στον αγρότη, δίπλα σε αυτόν που με έχει ανάγκη. Η πηγή Περδικάκη είναι διευθύντρια του Κέντρου Υγείας στο Άστρος Κοινουρίας. Έχει σπουδάσει ιατρική στη Ρώμη και έχει κάνει διετή εκπαίδευση στον βελονισμό σε δημόσιο νοσοκομείο του Πεκίνου. Έχει δουλέψει ως γενική γιατρός σε συνοικίες της Αθήνας πριν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα και αφοσιωθεί πλήρως στο Κέντρο Υγείας Άστρους. Μια περιφερειακή μονάδα υγείας με μεγάλη προσφορά, όπως φανερώνει και η ύπαρξη του δραστήριου Συλλόγου Φίλων Κέντρου Υγείας Άστρους. Ποια είναι η μέρα που αποφασίζετε ότι θα πάω να προσφέρω ιατρική στην περιφέρεια, στην επαρχία και όχι στην Αθήνα?
Τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής μου ζωής επέλεξα να κάνω ιδιωτικό ιατρείο. Ήταν κάτι δύσκολο για μένα και το δύσκολο ήταν ότι έπρεπε να πληρώνομαι από τους ασθενείς μου. Επέλεξα λοιπόν να έρθω στην επαρχία. Είσαστε 24 χρόνια στο ίδιο πόστο. Ναι, και οφείλω να πω ότι δεν με έχει κουράσει μέχρι σήμερα. Γνωρίζω τους ασθενείς μου, γνωρίζω όλες τις οικογένειες της περιοχής μου. Είναι πολύ σημαντική η σχέση που αποκτά κανείς με τον ασθενή όταν είναι στην επαρχία. Δεν είναι ανώνυμη, είναι πολύ στενή και τα αποτελέσματα αυτής της σχέσης γιατρού-ασθενούς είναι θεαματικά στην επαρχία. Είναι λίγο θεός ο γιατρός σε μια επαρχιακή πόλη, έτσι δεν είναι? Στα μάτια του ασθενή κάποιες φορές είμαστε θεοί. Αλλά η σχέση είναι ισότιμη. Η σχέση που έχουμε στην επαρχία είναι πιο ανθρώπινη. Ο γιατρός στην περιφέρεια είναι φίλος, είναι γείτονας, είναι και γιατρός. Είναι ο διπλανός άνθρωπός σου, είναι αυτός που θα σου κρατήσει όμως και το χέρι, είναι αυτός που θα σε βοηθήσει σε κάθε δύσκολη στιγμή, είναι αυτός που εύκολα αποκαλείς με το μικρό του όνομα. Υπάρχει ένας δραστήριος σύλλογος φίλων του Κέντρου Υγείας Άστρους που προβάλλει τις δραστηριότητες σας, έτσι δεν είναι? Ναι, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο κορονοϊός αγόρασε στολές, μάσκες και μας τις έφερε στο Κέντρο Υγείας και πάρα πολλοί συντοπίτες μας κάθισαν, έραψαν μάσκες και μας τις έφεραν στο Κέντρο Υγείας. Μια φοβερή πράξη προσφοράς από τους κατοίκους που θέλησαν να μας δείξουν την αγάπη τους και την υποστήριξή τους. Ρώμη, Κίνα, Αθήνα, Άστρος Κοινουρίας. Αν ξανασχεδιάζατε με ένα μαγικό τρόπο την ζωή σας, θα κάνατε τα ίδια βήματα? Θα έκανα τα ίδια βήματα, θα πήγαινα στα ίδια μέρη, πιθανόν να κατέληγα σε μικρότερους τόπους, γιατί οι προσπάθειες σε αυτά τα μέρη πιάνουν περισσότερο τόπο και είναι πολυτιμότερες. Επανέρχομαι στο ερώτημα. Ποιες είναι οι λέξεις που θέλετε να συνοδεύουν το όνομά σας? Αν αυτή η ερώτηση γινόταν πριν 6-7 χρόνια, θα έλεγα πως μπορούσατε να με λέτε και καπετάνιο. Μια και όταν έμπαινα σε κάποιο νησί με το ιστιοπλοϊκό, εκεί καπετάνιο με φωνάζανε. Τώρα προτιμώ το κύριε καθηγητά ή το απλώς Δημήτρη. Ο Δημήτρης Καφετζής είναι παιδίατρος λοιμοξιολόγος, ιδρυτής της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμόξεων. Έχει ασκήσει την ιατρική σε Αγγλία, Γερμανία, αλλά και στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρξε καθηγητής παιδιατρικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Ξεκίνησε το 1976 ως άμυστος πανεπιστημιακός βοηθός στο νοσοκομείο παιδών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού και υπήρξε στέλεχος και διευθυντής σε πολλές παιδιατρικές κλινικές. Σήμερα είναι διευθυντής της παιδιατρικής κλινικής του Μετροπόλιταν. Παιδίατρος λοιμοξιολόγος. Μια λέξη που τώρα τελευταία τη μάθαμε όλοι, έτσι. Το λοιμοξιολόγος προφανώς υπήρχε στην ιατρική επιστήμη, αλλά τώρα είσαστε υπεριζήτητοι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η έννοια του λοιμοξιολόγου πριν από 15 χρόνια δεν υπήρχε στο ελληνικό λεξιλόγιο. Αυτό που υπήρχε ήταν ότι αυτοί που ασχολούνται με τις λοιμώξεις τους λέγανε αυτοί που ασχολούνται με τα λοιμώδη νοσήματα. Ο λοιμοξιολόγος την έννοια αυτή την έδωσε κυρίως η κυρία Γιαμαρέλου, γιατί εκείνη το είπε πρώτη, και όρισε τον εαυτό της ως λοιμοξιολόγο από το infectious diseases. Και έτσι έμεινε από τότε και έγινε η εξειδίκευση αυτή, η ειδικότητα αυτή της λοιμοξιολογίας. Και έχουμε παθολόγους λοιμοξιολόγους, παιδιάτρους λοιμοξιολόγους, ακόμα και χειρούργους λοιμοξιολόγους. Ξανά για τελευταία φορά το ερώτημα. Ποιες είναι οι λέξεις που θέλετε να συνοδεύουν το όνομά σας? Σαν γιατρός, εμπιστοσύνη. Θα ήθελα ο ασθενής να με εμπιστεύεται, να μου πει το πρόβλημά του και να εμπιστευτεί αυτό που θα του πω να κάνει. Η Αναστασία Άνθη είναι πνευμονολόγος εντατικολόγος. Έχει σπουδάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Έχει προεδρεύσει σε πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια και έχει συμβάλει στη συγγραφή πολλών ιατρικών βιβλίων. Θεωρείται ειδήμων στην πνευμονική υπέρταση, μια σπάνια σοβαρή νόσο των πνευμόνων η οποία επηρεάζει την καρδιά.
και σήμερα έχει προσδόκιμο ζωής κοντά στα 10 χρόνια. Η επιβίωση παλιότερα χωρίς αγωγή ήταν στα 3 χρόνια. Έχει βελτιωθεί σε πάνω από 7 με 10 χρόνια τώρα, με αγωγή πάντα. Και οι ασθενείς είναι σε νεαρή σχετικά ηλικία και κάτω από τα 30. Η αγωγή στις βαριές περιπτώσεις είναι ενδοφλέβια φάρμακα με αντλίες που φορούν πάνω τους οι ασθενείς 24 ώρες το 24ωρο. Επομένως πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τον ασθενή για να τον πείσουμε να αρχίσει από τη θεραπεία και να αντέξει το βάρος στο ψυχικό αυτής της νόσου. Έχουμε ασθενείς, οι οποίοι είναι και αρκετά χρόνια στις αντλίες, δουλεύουν, μπάνιο δεν μπορούν να κάνουν στη θάλασσα γιατί είναι η αντλία επάνω τους, αλλά συμμετέχουν στην κοινωνική όλη δραστηριότητα. Δεν είναι πολύ μεγάλο φορτίο αυτό για ένα γιατρό? Να ασχολείται με θεραπείες ασθενών που έχουν μπροστά τους 5, 7, αντί το πολύ 10 χρόνια. Είναι ένα φορτίο, αλλά πέρα από το φορτίο βλέπεις αυτό που μπορείς να προσφέρεις σε αυτόν τον ασθενή. Είναι νέα άτομα, νέα παιδιά, τα οποία πρέπει να τους δώσεις κουράγιο. Και εκείνο το οποίο λέω και έχω δει ότι βοηθάει, είναι ότι πρέπει να μείνει ζωντανός σε μια καλή λειτουργική κατάσταση, γιατί γίνεται πολλή έρευνα και όταν θα έχουμε πιο πολλά πράγματα στα χέρια μας, πρέπει να είσαι ζωντανός για να τα πάρεις. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια και την έχουμε πετύχει δηλαδή, να έχουμε πανελλήνια καταγραφή των ασθενών με αυτό το νόσημα. Έχει σημασία αυτό το πράγμα, γιατί ανεβάζει το επίπεδο της ιατρικής στη χώρα και διεθνώς. Έχουμε αμερικάνικη καταγραφή, γερμανική καταγραφή, γαλλική καταγραφή και έχουμε και ελληνική καταγραφή. Σήμερα η Αναστασία Άνθη εργάζεται στο νοσοκομείο Αττικών, στην εντατική. Οι ασθενείς στις εντατικές είναι μόνοι τους, δεν υπάρχει επισκεπτήριο σε καμία διαδικασία προσπάθειας αφύπνισης του ασθενή. Αν πεθάνει ο ασθενής, οι οικείοι του δεν έχουν τη δυνατότητα να τον ξαναδούν ποτέ. Παίρνουν έναν ασθενή που είναι τυλιγμένος σε κάποιες πλαστικές σακούλες και δεν έχουν τη δυνατότητα να τον ξαναδούν ποτέ. Η σύζυγος κάποιου ασθενή κλαίγοντας μας παρακαλούσε αν μπορεί έστω και για 5 λεπτά να δει τον άντρα της για τελευταία φορά. Τον θυμόταν όταν ήταν καλά, μία μέρα πριν αρρωστήσει και μπει στο τμήμα του COVID και έκτοτε δεν θα τον ξαναδεί. Και αυτό είναι πολύ σκληρό για αυτούς που μένουν πίσω. Αυτοί λοιπόν ήταν οι πρωταγωνιστές γιατροί. Επιλέξαμε 4 ανάμεσα στους χιλιάδες που πρωταγωνιστούν στη ζωή μας εδώ και 10 μήνες. Πάντα πρωταγωνιστούσαν στη ζωή μας, αλλά η επέλαση ενός νέου ιού που ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες μας έκανε να τους κοιτάξουμε ξανά με προσοχή. Ναι, είναι άνθρωποι όπως εμείς, όμως είναι άνθρωποι που θεραπεύουν. Όχι τις νόσους, αυτές είναι ατέλειωτες. Άνθρωποι που θεραπεύουν τους ανθρώπους. Τους ευχαριστούμε. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 10 ετών παρουσίας της MSD στην Ελλάδα, η εταιρεία υποστηρίζει αυτό το podcast που αναδεικνύει τη σημασία και τον αντίκτυπο του έργου των γιατρών στην Ελλάδα. Ήταν το podcast «Πρωταγωνιστές» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Δημοσιογραφική επιμέλεια Αφροδίτη Χουλάκη. Συνεργασία Μιχάλης Καμάκας. Στους ήχους ο Μάριος Πλασκασοβίτης και ο Γιώργος Βαβανός. Να προσέχουμε και θα ξαναβρεθούμε σύντομα. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.